προσοχή, να έρθετε να παραλάβετε την άλλη άκρη, να κυκλώσετε το Το σενάριο της άσκησης αποτύπωνε περιβαλλοντική ρήπανση στο λιμάνι του Ηρακλείου από ελιμενισμένο κρουαζιερόπλοιο. Ο συναγερμός που χτύπησε στο λιμεναρχείο είχε άμεση κινητοποίηση και η ρήπανση, έστω και ως σενάριο, ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ευθύς αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Ενεργοποιήθηκε η εταιρεία η οποία έχει σύμβαση με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου για θέματα καταπολέμησης της ρήπανσης. Και ενεργοποιήθηκαν επίσης και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, Ρημουλκό Επιφυλακής, το Σωματείο των Λιμεναεργατών, το Σωματείο των Λεμβούχων και βέβαια το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου με τα διατιθέμενα επιχειρησιακά μέσα και προσωπικό. Σε άμεσο χρόνο ποντίστηκε ειδικό δίχτυ, ενώ ο Ρημουλκό περικύκλωσε την περιοχή της ρήπανσης, προκειμένου με ειδικά μηχανήματα απορρόφησης η ρήπη να απομακρυνθούν από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται αυτές οι ασκήσεις κατά διαστήματα, γιατί πραγματικά όταν ομιγέννητο συμβεί κάτι στην πραγματικότητα θα έχουμε την εμπειρία αυτή που έχουμε αποκτήσει από τις ασκήσεις. Είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό. Το λιμάνι του Ηρακλείου διαθέτει και το προσωπικό και την εμπειρία και τα μέσα να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε οποιοδήποτε δύσκολο περιστατικό. Έχει αποδειχτεί αυτό από χρόνια εμπειρία και από περιστατικά που έχουμε διαχειριστεί κατά το παρελθόν. Υπάρχει άριστη συνεργασία και δικτύωση όλων των εμπλεκομένων μερών και αυτό μας γεμίζει με θετική ενέργεια να βάζουμε κάθε φορά και ένα σκαλί ψηλότερα το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο κομμάτι της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος που είναι τόσο σημαντικό στην εποχή μας. Η άσκηση των ομάδων αντιμετώπισης ρήπανσης στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού θαλάσσιας ρήπανσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες φορείς να εξηγούν ότι η συχνότητα τέτοιων ασκήσεων έχει δημιουργήσει τέτοια εμπειρία που με βεβαιότητα πλέον κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι ένα πιθανό πραγματικό σενάριο αντιμετώπισης θα είχε μια το ίδιο οργανωμένη και επιτυχημένη αντίδραση.